Για να συνεχίσουμε λοιπόν με το πώς παραζόμαστε το ιδανικό σχολείο και τι θα προτείναμε σαν τρόπους αναβάθμισης ή αναδιάρθρωσης της παιδείας. Πώς το φαντάζεστε, πώς θα τη θέλατε. Είσαστε οι πλέον. Βασικά κυρίως με αυτό το κεντρική, με τους μαθητές, έτσι. Υποτίθεται ότι οι βασικές μέθοδοι, έτσι, τις μοντέρνες μέθοδοι διδασκαλίας, είναι οι μαθητοκεντρικές, έτσι, με διαμηνευτικές προσεγγίσεις, ότι πρέπει να υπάρχει τι με τα παιδιά. Ελεύθερη συζήτηση. Ναι, και θέματα κοινωνικού προβληματισμού. Δεν περιοριζόμαστε τέτοια καλά μόνο σε μια στήρα ύλη, έτσι, την οποία πρέπει να βγει και μάλιστα τροχάδι, αλλά πρέπει να συζητάμε τέλος πάντων και να ακούμε και τους προβληματισμούς τους. Θέλουμε τη νέα τεχνολογία να την εκπαίδευση, να τη χρησιμοποιήσουμε. Στην Ευρώπη τώρα χρησιμοποιούνται σαν υπολογιστές μικροί που είναι προσωπικοί για κάθε μαθητή. Έτσι. Και υπάρχει διαδραστικός πίνακας. Μπορείς να δεις τις ασκήσεις του μαθητή σου έτσι, ή να πάρει από το πίνακα αυτά που γράφεις άμεσα. Ωραία. Τι άλλο θέλουμε? Θέλεις από τους εκπαιδευτικούς. Ωραία. Εννοείται λοιπόν ότι περιμένουμε οι ανθρώπους με μεράκι, έτσι, που θέλουν να δοθούν τέλος πάντων και να αυξηθούν στη δουλειά τους. Ας θυμηθούμε ότι δεν είναι δουλειά ακριβώς. Είναι λειτουργήμα. Να μην το λέμε μόνο, να το πραγματώνουμε κιόλας. Αχα. Από τους μαθητές τι θέλουμε όμως? Θέληση. Και σεβασμό. Αλλήλω σεβασμό. Εννοείται. Έτσι λοιπόν, υποτίθεται από κάποια στιγμή και πέρα ότι η απαξίωση πρέπει να φύγει και πρέπει να βλέπουμε το δάσκαλο τέλος πάντων σαν συνεργάτη. Όχι σαν κάτι ανώτερο, έτσι, έχει πάψει πια το μοντέλο του δασκάλου φωτοδότη, αλλά ως συνεργάτη ο οποίος είναι εκεί πέρα κυρίως για να μας βοηθήσει και όχι τέλος πάντων, ούτε για να αξιολογήσει άσχημα, ούτε για να μας ματαιώσει. Είναι όμως το θέμα της αξιολόγησης που υπάρχει στη μέση μας. Τι άλλο θέλουμε, ως προς την αξιολόγηση, τι αξιολόγηση θα θέλατε? Κάπως πιο έτσι, όχι τόσο στεγνή, στιγνή αξιολόγηση. Και μονοπλευρή, μόνο στο μαθήματο, α πούμε, σε όλο το χαρακτήρα του. Θα ήταν ωραίο να βαθμολογούσαμε χαρακτήρες. Όχι, και με ποιο κριτήριο δηλαδή. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχουν κακά παιδιά, υπάρχουν? Όχι. Θέλουμε περιγραφική αξιολόγηση. Δηλαδή να μην είναι βαθμός. Αυτό που μας ενοχλεί είναι το ταμπελάκι του βαθμού. Ότι είσαι ένας άνθρωπος του 11 ή του 19, έτσι, ή του 8 ή του 12. Λοιπόν, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να υπάρχει μια περιγραφική αξιολόγηση. Και άρα λοιπόν να ξέρεις όχι μόνο τα αρνητικά σου σημεία, αλλά και τα θετικά σου. Στην Ελλάδα αυτό δεν εφαρμόζεται δυστυχώς. Τι άλλο θα θέλατε να αλλάξει, πώς φαντάζεστε την παιδεία, να πούμε τι θα κάνει το κράτος? Σίγουρα, κονδύλια. Το κυριότερο. Το κυριότερο λοιπόν πράγμα είναι να πάρει η παιδεία το μερίδιο που της πρέπει από τον ελληνικό προϋπολογισμό, αλλά και τι άλλο από το κράτος. Πολιτική βούληση. Να θυμηθούμε ότι όλα τα κείμενα που έχετε διαβάσει γενικώς στην καριέρα σας ως μαθητές έχουν να κάνουν με την πολιτική βούληση. Πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει αυτό που έλεγε ο Βασίλης πριν. Εθνική πολιτική για την παιδεία, η οποία να μην αλλάζει κάθε φορά που αλλάζει έτσι. Κυβέρνηση. Έτσι. Πώς να είναι τα σχολεία, ποιο να είναι το ωράριο, λιγότερες ώρες, τι πράγματα να κάνετε μέσα. Θυμηθείτε ότι είδατε και ένα ντοκιμαντέρ πρόσφατα έτσι εκεί πέρα με το φιλανδικό σχολείο και νομίζω ότι ήταν φοβερή η σύγκριση. Έτσι, ναι. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καν σύγκριση. Πρώτα απ' όλα το σχολείο να έχει τα κατάλληλα υλικά για το κάθε μάθημα. Θέλουμε λοιπόν υλικοτεχνική υποδομή. Ωραία. Να είναι πιο ελκυστικό γενικότερα. Και σαν κτίριο και κτηριακή υποδομή, αλλά και στο μάθημα προφανώς. Τι άλλα μέσα μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος για να κάνει μάθημα? Μία θεατρική θερανία, μία έδρα, ένας δάσκαλος και 5 μαθητές μόνο. Καλά, και με αυτά γίνεται μάθημα προφανώς, έτσι. Αλλά πώς θα γίνονταν ελκυστικότερο το μάθημα? Θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρονικοί υπολογιστές, βίντεο, έτσι. Πηγές που θα βοηθήσουν το μάθημα να γίνει... Πολλαπλά βιβλία. Θέλουμε στην Ελλάδα το πολλαπλό βιβλίο. Δηλαδή, κάνω ιστορία και την κάνω μέσα από πάρα πολλές πηγές και αποκτάω δικιά μου κριτική άποψη, έτσι. Τι άλλο. Κάνετε χημεία. Ναι, κάνετε εργαστήριο. Έτσι. Πρώτα. Χρειάζεται λοιπόν εργαστήριο. Χρειάζεται να τα βλέπουμε αυτά τα πράγματα να δημιουργούνται ή να συμβαίνουν μπροστά μας. Μικρά παιδάκια στο δημοτικό, τι άλλο θα μπορούσε να συμβαίνει? Και στα μεγαλύτερα παιδιά. Το σχολείο είναι μόνο μάθημα? Όχι, υποτίθεται το σχολείο διαμορφώνει την προσωπικότητά μας. Κάνετε γιορτές.
χαίρεστε πολύ που πηγαίνετε στο σχολείο σας. Όχι. Επειδή είχα το μάθημα. Λοιπόν, και άρα. Να γίνονται οι γιορτές. Πρώτα απ' όλα να μην γίνονται. Να γίνονται. Αλλά να συμμετέχουν περισσότερο. Οι μαθητές ή οι ίδιοι. Ναι, να έχουν πιο ενδιαφέρον στο περιεχόμενο. Να αλλάζουν πρώτα απ' όλα, έτσι. Να μην είναι, να μην είναι το ίδιο πράγμα κάθε χρονιά. Έτσι, ξέρω πολλά από κλίμα. Τι άλλο γίνεται στο σχολείο, τι άλλο θα έπρεπε να γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχουν εξωσχολικές λεγόμενες δραστηριότητες. Και χρόνος για αυτές. Πράγμα που υπήρχε στο δημοτικό, αλλά μετά. Υπήρχε η λεγόμενη ευέλικτη ζώνη, η οποία χάνεται κάποια στιγμή από το γυμνάσιο και μετά. Έτσι. Θέλουμε λοιπόν να υπάρχει χρόνος εντός του σχολείου, ούτως ή άλλως μπορεί να υπάρξει μείωση ωρών σε κάποια μαθήματα, έτσι ώστε να υπάρχει τέλος πάντων μια ευελιξία στο πώς χρησιμοποιούμε το χρόνο μας ανάλογα με το τι θέλουν οι μαθητές. Να αποφασίσουν και οι μαθητές λίγο περισσότερο. Δεν θέλετε περισσότερη ελευθερία στο σχολείο. Σίγουρα, ναι. Και όχι κάγκελα. Και όχι κάγκελα. Σωστό. Δεν είμαστε φυλακοί, είμαστε. Μα υποτίθεται ότι το ρητό λέει τι. Ότι εκεί πέρα που ανοίγει ένα σχολείο κλείνει μια φυλακή. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, δεν πρέπει τα δύο πράγματα να θυμίζουν το ένα το άλλο. Τι άλλο θέλετε στο σχολείο σας. Θέλετε περιπάτους με ουσία. Εκδρομές με εκπαιδευτικό. Περιεχόμενο. Και σε πράγματα τέλος πάντων που δεν είναι τα πλέον αναμενόμενα, τι θα μπορούσατε να δείτε και να είναι κάτι διαφορετικό. Έχετε τηλεόραση και DVD στο σχολείο. Θα μπορούσατε να τα χρησιμοποιείτε πολύ πιο συχνά, έτσι. Βασικά στους περιπάτους, μπορούσαμε να πηγαίνουμε κάποια εκδρομή ώστε να έρθουμε σε βαθμές φύσης και όχι να μας πηγαίνουν σε κάτι καφεδές και να μας πηγαίνουν εκεί πέρα. Σε κινηματογράφο, καλά. Κάποιο περιοδικό είσαι. Έτσι, τα θέατρα, οι πινακοθήκες, εκεί που τέλος πάντων υπάρχουν παιδιά που δεν έχουν πάει ποτέ. Γιατί δεν τους δόθηκε το ερέθισμα τέλος πάντων νωρίτερα στη ζωή τους και το σχολείο, αν μη τι άλλο, πρέπει να τους ανοίξει μία πόρτα και εκεί πέρα. Αν όλα αυτά πραγματοποιηθούν, αύριο το πρωί, πώς διαμαγείας. Ποιο είναι το θετικό σαν αντίκτυπο που περιμένουμε στην ελληνική κοινωνία. Θα γίνει ολόκληρη αναδιάρθρωση της κοινωνίας, άμα γίνει τέτοια πράγματα. Θυμάστε ότι σε όλα τα θέματα και κυρίως τα φαινόμενα κοινωνικής παθογένειας. Έλλειψη παιδείας, ως βασικό έχει ο λέγοντας την έλλειψη παιδείας. Περιμένουμε λοιπόν ότι θα είναι ραγδαίες και ουσιαστικότατες οι αλλαγές, γιατί ακριβώς το βασικότερο αίτιο σε όλες τις νόσους τέλος πάντων της κοινωνίας θα έχει σταματήσει. Έτσι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ.